Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. Ξεκινάμε ΠΑΟΚ 24, σήμερα ημέρα αγώνων. Αλλά είμαστε και σε μεταγραφική περίοδο. Θέματα πολλά και διάφορα, πληροφορίες για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ, ειδικά στον χώρο του ποδοσφαίρου, αλλά και δείγματα για το τι μας περιμένει το επόμενο τρίμηνο ή τετράμηνο στο ποδόσφαιρό μας μετά τα χθεσινά του Μαρινάκη. Πολύ ωραία ήταν αυτά, πολύ μου άρεσε. Και τις προκλήσεις τις οποίες δεν μπορούσε να αφήσει αναπάντητες ο ΠΑΟΚ. Δύσκολα τα πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Δύσκολα τα πράγματα για εμάς, διασκεδαστικά. Εμείς παρακολουθούμε. Ναι, σκέψου τι έρχεται. Καλά, αυτό το τι έρχεται το σκέφτομαι από Σεπτέμβριο, δεν το σκέφτομαι τώρα. Σκέψου τι έρχεται. Πάντως είναι πολύ μεγάλη αδυναμία να επιχειρηματολογήσουν για το ότι ξέρω εγώ δεν πάει καλά το ποδόσφαιρο, αδικείται ο Ολυμπιακός, έχουμε αυτά, είναι χειρότερα κτλ. Δεν μπορούν να αρθρώσουν κουβέντα, δεν έχουν επιχειρήματα, δεν τους πιστεύει κανείς, ούτε οι Ολυμπιακοί. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ασχοληθήκαν με το θέμα. Πώς? Πες τι έγινε χθες. Α, για το δεν καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Ναι. Εντάξει, ναι. Δεν είναι κάποιος 24 ώρες στο ραδιόφωνο. Ναι, πρέπει να ξεκινήσουμε από πριν για να φτάσουμε στο χθες και στο σήμερα. Το όλο θέμα έχει να κάνει βεβαίως με το ελληνικό πρωτάθλημα, θα πει κανείς. Έχει και βαθύτερα βέβαια ζητήματα. Δεν έχει. Υπάρχει ένας πρόεδρος ομάδας που είναι σε δύσκολη θέση. Ναι. Από εκεί ξεκινάμε. Από το γεγονός ότι ο Μαρινάκης είναι σε πολύ δύσκολη θέση για τα δικαστικά του. Πήγε, προσπάθησε με μεγάλο αγώνα να τα φέρει στα μέτρα του. Δεν τα κατάφερε. Υπάρχουν οι δίκη που θα γίνει. Εντάξει, είναι το βούλευμα πάλι. Επανεξεταστεί για την εγκληματική οργάνωση. Είναι το θέμα του Νούρου Άρη, τον οποίο κατέθεσε ως ύποπτος. Κατέθεσε ή πήρε αναβολή? Ναι, πρόκειται να καταθέσει. Πρόκειται να καταθέσει, πράγματι. Κλήθηκε και πήρε προθεσμία. Πολύ δύσκολα θέματα και είναι δύσκολα, το καταλαβαίνουμε, από τις αντιδράσεις του. Έτσι, αυτό είναι το δύσκολο. Σκοπός του είναι φυσικά να έχει μαζί του τον κόσμο του Ολυμπιακού. Αυτό τον ενδιαφέρει σε όλα αυτά τα οποία έρχονται. Στόχος του είναι να βάλει μπροστά τον Ολυμπιακό, να τον παρουσιάσει ως αυτόν, ως κατηγορούμενος υποθέσεις τον Ολυμπιακό, που έχει πολύ κόσμο κτλ. Και τώρα που είναι στα πάνω του με τη μεταγραφή του Μυραλάς και το επικοινωνιακό παίζει μεγάλο ρόλο, επιτέθηκε και προσπάθησε να κατηγορήσει, ξέρω, τον ΠΑΟΚ, το Σαββίδη, την κυβέρνηση, την ΕΠΟ, τους πάντες. Δεν υπάρχει επιχειρηματολογία, δεν μπορεί να στηρίξει όλα αυτά τα οποία θέλει. Ο ΠΑΟΚ λίγο ηρωνεύτηκε ότι θα πηγαίναμε στη δικαιοσύνη, αλλά είναι τόσο απασχολημένοι τον κύριο Μαρινάκη, είναι τόσες υποθέσεις που έχει πρέπει να τους αφήσουμε. Το σύστημα. Να τους αφήσουμε να ασχοληθούν και με άλλες υποθέσεις. Μου είχε πει ένας δικηγόρος μια φορά ότι ουρές. Για θέματα του Άρη. Ναι. Επισκόρδα τότε. Ναι. Μια φορά έκανε μηνύσεις ουρές στον άλλο. Mm-hmm. Έχουμε και λέμε λοιπόν ότι ο Μαρινάκης είναι στη δύσκολη. Και κάνει επίθεση. Ωραία, με επιχειρηματολογία νηπίου, όπως παραδοσιακά έκανε ο Ολυμπιακός, θέλοντας να συσπηρώσει το όποιο κοινό του απέμεινε. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν υπάρχουν και πολλοί Ολυμπιακοί που μιλάνε ανοιχτά, κανονικοί Ολυμπιακοί υπέρ του Μαρινάκη, και έχει προηγηθεί και πολύ πινελίκη για την υπόθεση Λεμονή. Και τραγική επικοινωνιακή στρατηγική από την πλευρά του Ολυμπιακού με τον Κώστα Καραπαπά να εκτίθεται όσο ποτέ άλλοτε. Και χρησιμοποιεί χθες επιχειρηματολογία κατά του Σαββίδη, νομίζω και του Μελισανίδη. Ναι. Που είναι ψέματα. Δηλαδή, για το πήρε τζάμπα το Μακεδονία Παλάς. Η προσφορά του Σαββίδη έναντι των υπολείπων διαγωνιζόμενων ήταν 93.000 έναντι 53 για το μηνιαίο ενίκιο του Μακεδονία Παλάς. Μιλάμε για τεράστια διαφορά. Η ΣΕΚΑΠ ήταν η παραγγελιά των φίλων του κυρίου Μαρινάκη, του κυρίου Σαμαρά και των υπολείπων, γιατί θα την έπαιρναν οι Τούρκοι, και δεν έγινε να τον πιάσει από κάπου αλλού. Και με ψέματα, σε ένα οικείο περιβάλλον βέβαια, γιατί ήταν η ρεπόρτη του Ολυμπιακού μόνο εκεί πέρα, δεν υπήρχε κάποιος άλλος που θα μπορούσε να πει το οτιδήποτε, κάθεσε και είπε αυτά τα πράγματα. Τα είπε ή τα μοιράστηκαν αυτά? Προφανώς είναι mail. Γιατί υπάρχει και μια δυσκολία στην άμεση επικοινωνία, γι' αυτό. Ναι.
Ιβάν, φέρε πίσω τον Μπαλάφα να γεμίσει το ίντερνετ με hashtag Λίντερ Σαβίδης. Το Λίντερ Μαρινάκης είναι από τα κορυφές επικοινωνίες. Κυριαρχεί, ναι, στο Twitter με το hashtag. Γίνεται ένας χαμός. Γιατί πρέπει να προβληθούν τα θετικά του Μαρινάκη. Είναι μεγάλη ανάγκη αυτή την εποχή. Εντάξει, ρε φίλε, και έτσι τα προβάλλεις. Έτσι νομίζουν. Πραγματικά, δηλαδή βγαίνει ένας και λέει ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον Μπαλάφα. Τον Μπαλάφα, ναι. Και από κάτω hashtag Λίντερ Σαβίδης. Ναι. Δεν θα γελάμε όλοι. Θα είναι καλό για τον Ιβάν αυτό το πράγμα. Εντάξει, το Μυραλάς ανακοίνωσε. Δεν είναι... Το Μυραλάς, ωραία. Ανακοίνωσε εγώ το Βιερίνια. Θα δεν θα γελούσαμε άμα γράφαμε Λίντερ Σαβίδης. Λίντερ Ιβάν. Δεν θα είχε λόγο να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν έχει λόγο να φανεί ότι ο Σαβίδης είναι ο Θεός, ο αλάνθαστος. Αυτός που όταν έφυγε ο Μυραλάς ήταν σωστό που αποφάσισε να φύγει και όταν έρχεται ο Μυραλάς είναι σωστό πάλι που αποφάσισε να έρθει. Τότε ήταν φραγκοφωνιάς ο Μυραλάς, τώρα είναι σούπερ και χρήσιμος και καλός και... Έχει κυκλοφορεί το πρώτο σέλιδο του Γαύρου. Ναι, ναι. Του ανεξάρτητου Γαύρου. Ο Γαύρος έκλεισε όμως. Έκλεισε ο Γαύρος, ναι. Ούτε αυτούς δεν μπορεί να υποστηρίξουν τα 12 φύλλα τη μέρα. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά όμως η κατάσταση θα είναι πολύ δύσκολη. Από εδώ και πέρα καταλαβαίνετε πόσα πολλά παίζονται. Καταλαβαίνετε ότι πρέπει μέσα αγωγικά να φανεί ο Μαρινάκης επιτυχημένος. Γιατί άμα χάσει το πρωτάθλημα με αυτά και με αυτά και χάσει και όσους Ολυμπιακούς έμειναν να τον πιστεύουν και να τον ακολουθούν, μετά φασκελοκουκούλωστα με όλα τα υπόλοιπα τα οποία εκκρεμούν. Ευτυχώς που ο κύριος Μαρινάκης, γράφει φίλος, έχει την ποινή μία απασχόληση με το ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι αυτή έχει αποσυρθεί. Μπορεί να είχε στήσει αντίσκηνο στο κέντρο του Καραϊσκάκη. Τι εννοεί. Κάτι θα εννοεί. Αυτά γίνονται μέσα και έξω από το ποδόσφαιρο. Α, και τώρα με αφορμή τη Λάρισα. Δηλαδή, πας να πεις ότι αδικήθηκε ο Ολυμπιακός και δείχνεις τη φάση του Μάριν. Του Μάριν, δηλαδή, που κάνει ακριβώς ότι κάνει και ο Δόνης, έτσι, στο Παναθηναϊκός Πλατανιάς. Είναι βουτιά. Ναι, βάζει το πόδι αμυντικός, δεν βρίσκει τίποτα, περνάει η μπάλα και βάζει ο Μάριν και ο Δόνης, το ίδιο έκανε, το πόδι του για να μπουρδοκλωθεί. Δηλαδή, είναι τόσο φανερό. Έτσι έπεφτε κάπου το Αναστόπλος, δηλαδή, είναι και παλιωμοδίτικο. Δεν είναι... Και ζητάει απέναντι και αδικηθήκαμε κτλ. Δεν πείθεται κανείς. Αν θα μπορούσε να δώσει κάποιο πέναντι, είναι στη φάση του λαγού που από πίσω είναι παίκτης της Λάρισας πάλι. Δηλαδή είναι το χέρι που στηρίζεται. Δεν μπορεί να το κόψει. Όχι, δεν υπάρχει. Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι δηλαδή τίποτα. Αλλά δημιουργούν κλίμα συνεχώς. Κλίμα. Ξέρεις τι. Αυτοί δημιουργούν το άλοθη για να το κάνουν τραμπούκο στο Καραϊσκάκι όσο πάει από εδώ και πέρα. Εντάξει, και να πιέζουν τις ομάδες που αντιμετωπίζουν. Τώρα πού πάνε. Ολυμπιακός Λαμία. Ολυμπιακός Λαμία. Δυσκολοκατάβλητη η Λαμία. Τι έβαλε εσύ ο τέτοιος. Τις Ξάδες, τι φάουλ έβαλε. Έχουν μπει. Ο Άρντα. Ο Άρντα είναι ο MVP. Ο MTV είναι, ναι. Του πρωταθλήματος. Προλαβαίνουμε να τον δώσουμε κάτι 2 εκατομμύρια το καλοκαιράκι, άμα συνεχίσει έτσι. Να γυρίσει απ' έξω τον ΠΑΟΚ. Άμα είναι σοβαρός. Δεν θεωρώ ότι ο Άρντα είναι παίκτης που μπορεί να μπολιαστεί σε μεγάλη ομάδα. Έτσι πιστεύω. Τι δεν θεωρείς, τι υποθέσεις να κάνεις. Όχι, δεν το δεις. Το είδα. Δεύτερη ευκαιρία. Όταν σου κάνει τέτοια παιχνίδια φέτος, αξίζει δεύτερης ευκαιρίας. Έτσι νομίζω εγώ. Εγώ νομίζω. Ο άνθρωπος κάνει όργια. Καλά, χθες πάλι, πω. Δεν τους βλέπει, δεν είναι. Έχει τρομακτική αυτοπεποίθηση. Κάνει τα πάντα και του βγαίνουν τα πάντα. Πάσες, φάουλ, κόρνερ, σουτ, μέσα, όλα. Δεν. Πόσο σκόρ έχει, πρώτο σκόρ. Του κουβαλάει μόνος του. Και όχι τον Ολυμπιακό την ΑΕΚ, το ανατρόμητο. Λοιπόν, έχουμε κύπελο σήμερα. Έχουμε μπάσκετ όμως. Το παιχνίδι μπάσκετ είναι πιο σημαντικό. Αν τώρα μπορεί να γίνει σύγκριση. Εντάξει. Είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Η ομάδα μπάσκετ διεκδικεί ακόμα πρόκριση και θα τη διεκδικεί όσο κερδίζει.
και σήμερα παίζει εντός έδρας με την Ορλανδίνα και την άλλη εβδομάδα παίζει εντός έδρας και το Σαββατοκύριακο παίζει εντός έδρας. Έχει πολλά συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια η ομάδα μπάσκετ και νομίζω ότι όπως είχε αρκετό κόσμο και με τον Ολυμπιακό, αξίζει να έχει πολύ παραπάνω κόσμο από ό,τι είχε στα άλλα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Και σήμερα με την Ορλανδίνα θα δώσουμε αργότερα εισιτήρια, θα το κάνουμε τηλεφωνικά για τους φίλους. Αργότερα όμως θα το αναφέρουμε. Με τα γραφικά, στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΠΑΟΚ θα περιμένουμε την ανακοίνωση του Αζεβέδο σήμερα. Ναι, από τη στιγμή στη στιγμή. Χθες ήταν στην εκπομπή, όχι, ήταν λίγο μετά η εξέλιξη. Και η πιο σημαντική εξέλιξη είχε να κάνει με μια μικρή διαφοροποίηση στη συμφωνία. Γιατί θεωρητικά πρέπει να μιλάμε για δανεισμό. Δεν γίνεται να πληρώνει μια ομάδα, δύο ομάδες, ένα παίχτη και να λες ελεύθερη μεταγραφή. Είναι προφανώς δανεισμός, όσο και αν μιλάμε για το τελευταίο χρόνο του συμβολέου. Είναι συνειδιοκτησία δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο. Δίνει ένα ποσό ο ΠΑΟΚ, δίνει ένα ποσό η Σαχτάρ. Άρα υπάρχει μια σχέση. Τώρα είναι δανεισμός, είναι συνειδιοκτησία, κάπως λέγεται. Πάντως δεν είναι ελεύθερη μεταγραφή. Πρώτα απ' όλα, ο Αζεβέδο έχει 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο σε Σαχτάρ. 7,5 εκατοστάρικα και το δεύτερο μισό. Και μοιράζονται οι δύο ομάδες το δεύτερο μισό. Ναι. Αυτό γίνεται. Και να δούμε αν ανακοινώσει ο ΠΑΟΚ τι προβλέπεται για τον επόμενο χρόνο. Η οψιόν. Ή αν θα το αφήσει εντελώς για να συζητηθεί τον Ιούνιο. Αν τα αφήσει εντελώς να συζητηθεί τον Ιούνιο. Ναι. Και αν κάνει παπάδες αυτός. Θα σου πω εγώ μετά. Τον πάρει μετά η Βαλένθια. Όχι, θα βάζει συγκεκριμένο νούμερο. Ναι, ναι. Είναι ίσως το πιο σημαντικό κομμάτι της ανακοίνωσης που περιμένουμε σήμερα. Βέβαια, είναι δικαίωμα της κάθε ομάδας να μην ανακοινώνει τέτοια πράγματα. Για να μην ξέρουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει. Ναι. Ότι υπάρχει οψιόν. Θα το δούμε. Αυτό μονομερές δικαίωμα ανανέωσης πρέπει να υπάρχει από τον ΠΑΟΚ. Με συγκεκριμένο νούμερο. Mm-hmm. Θα έχουμε την. Το οποίο είναι διαπραγματεύσιμο. Εντάξει. Δηλαδή μπορεί να πει εσύ ότι το καλοκαίρι, άμα θελήσουμε, με 1 εκατομμύριο ανανεώνει ο παίκτης. Ωραία. Και να μην παίξει για 1 εκατομμύριο, αλλά να είναι καλός. Και να του πει, αδερφέ, έλα εδώ. Έχω 5-6 εκατοσταρικά και για τα επόμενα 2 χρόνια τα θέλεις. Αυτό. Και αν υπομονούμε να το δούμε στο γήπεδο, μάλλον τη μεθεπόμενη εβδομάδα στον αγώνα με τον Απόλλωνα. Έτσι λέει η λογική, και αυτά καταλαβαίνουμε από όσο είπε και ο Λουτσέσκου στις τελευταίες του δηλώσεις. Στόπερ μετά, το θέμα του Μολέντο, του Χατζερίδη, και σκεφτόμουν αν πει σήμερα ο Μολέντο τα γυρίσει και τα λοιπά, το ξανασκεφτεί, πιέζει και ο Παναθηναϊκός, αν πει νέο Μολέντο. Ο Χατζερίδης? Μολέντο θα πας. Αφού τον άλλο όμως τον θέλει ο Σαββίδης. Και τον Μολέντο τον θέλει ο Σαββίδης. Τους πάρει και τους δύο? Όχι ρε. Έναν χρειάζομαι. Αυτόν τον κλείσει τον άλλο για το καλοκαίρι. Γιατί να τον κλείσει για το καλοκαίρι? Γιατί πρέπει να τον πάρει εκείνον. Ποιο να ρε? Το Χατζερίδη. Άσε μας ρε. Αφού το έχει πει, δεν μπορεί. Ρε φίλε, τι να πει, όχι τζάμπα. Για το καλοκαίρι θα τον πάρει. Ρε εσύ, Βαρέλα έχω. Πεχτάρα. Ωραία. Μαρεζά έχω. Πάρα πολύ καλός. Κρέσπο, φιλότιμος. Φιλότιμος. Ναι. Θα πάρω το Μολέντο. Λέμε στο ενδεχόμενο αυτό. Τέσσερις. Ναι. Και αν κλείσω και το Μιχάη. Πάρα πολύ καλός. Ναι, δεν το ξέχασα τώρα. Τι να κάνω, Χατζηρίδη. Ξέρω εγώ. 31 χρόνια να το βγάλω από την Ουκρανία πρώτη φορά. Ναι, είπες και το όνομα του Μιχάη. Και είναι προηγούμενη... μια περίπτωση που μας έχουν πάρει τα αυτιά όλοι. Όποιον ναι, ποδοσφαιράνθρωπο μιλήσουμε. Και... Ναι, ρε. Όποιον ποδοσφαιράνθρωπο μιλήσουμε, μας λέει για τον Μιχάη. Άσχετο με τον Πανετολικό, εντάξει. Τι άσχετο? Όχι άνθρωπο του Πανετολικού. Mm-hmm. Υπάρχει πληροφορία ότι κινείται αυτή η υπόθεση, έστω και για να κλείσει από τώρα για το καλοκαίρι. Εξαιρετική κίνηση δείχνει να είναι η συγκεκριμένη. Από όλα όσα έχουμε δει και έχουμε ακούσει, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι ακόμα και τώρα που ο ΠΑΟΚ καίγεται, πιέζεται κτλ. Ο παίκτης αυτός μπορεί να βοηθήσει. 19 χρονών. Φτάνουν σε αυτό το σημείο δηλαδή, να ρισκάρουν μια εκτίμηση. Καλά κάνει ο ΠΑΟΚ, νομίζουμε, και ασχολείται με τη συγκεκριμένη υπόθεση και καλύτερα θα κάνει να τον κλείσει κιόλας. Ναι. Γιατί όλα τα στοιχεία είναι πολύ θετικά. Άρα για τα στόπερ, αυτή είναι μια υπόθεση, εντάξει, έξτρα. Του Μολέντο δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, πέρα από το ότι εξακολουθεί να είναι σε δύσκολη θέση ο Παναθηναϊκός.
Τώρα, άθελά του, προφανώς, παίζει ρόλο για να πάει ο παίκτης στον ΠΑΟΚ. Το γιατί είναι ξεκάθαρο, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα κερδίσει σχεδόν τίποτα από την Ιντερνασιονάλ, που πράγματι, όπως λέγαμε και χθες, δεν θέλει να δώσει λεφτά για να τον αποκτήσει, ή τα λεφτά που έχει συζητήσει είναι ελάχιστα για τον Παναθηναϊκό, για να τον πάρει από τώρα, γιατί το προσύμφωνο ισχύει για το καλοκαίρι. Ο Παναθηναϊκός ξέρει ότι από τον ΠΑΟΚ θα έχει μεγάλο οικονομικό όφελος. Ο Μολέντο τα έχει ψιλοχαμένα, γιατί ενώ είχε πάρει την απόφαση να πάει στη Βραζιλία, μετά του προέκυψε ο ΠΑΟΚ με το επίσημο ενδιαφέρον και εξακολουθεί να είναι η ανοιχτή υπόθεση, αλλά όχι για πολύ. Η σημερινή ημέρα, μάλλον η καβίνα, θα είναι τελευταίες της προθεσμίας που έχει να απαντήσει για το αν αλλάζει η άποψη ή αν θα εξακολουθήσει να σκέφτεται τη Βραζιλία και να πάει εκεί και ο ΠΑΟΚ να τον αφήσει να ασχοληθεί με άλλες περιπτώσεις. Με το Χατσερίδη γνωστά τα δεδομένα, ο ΠΑΟΚ μιλάει και μαζί του. Η Δυναμό Κιέβου έχει συμβόλαιο, δεν τον αφήνει, σαφώς γίνεται διαπραγμάτευση για τον αποκριθεί από τώρα. Και για επιθετικό ψάχνονται. Θα ενταθεί η αναζήτηση. Θα ενταθεί αφού κλείσει το στόπερ. Ψάχνονται, έχουν λύσεις. Πάντα υπάρχουν λύσεις. Θέμα είναι ποιος τις τελειώνει βασικά. Γιατί στον ΠΑΟΚ θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι τις τελευταίες 10 μεταγραφές έχουν κάνει 10 διαφορετικοί άνθρωποι, εντάξει. Εννοώντας τη διαπραγμάτευση. Ναι, δεν υπάρχει ξεκάθαρος αθλητικός διευθυντής. Με τον Βιερίνια μίλησε άλλος, με τον Λικαντουρί μίλησε άλλος, με τον Μαουρίτσιο μίλησε άλλος, με τον... ποιον άλλον? Το Μολέδο άλλος. Το Μολέδο άλλος. Άλλη. Γιατί αυτός που ήταν να μιλήσει το ξέχασε. Η Ιντερνασιονάλ, αν περιμένει λεφτά από τον ΠΑΟΚ για να σπάσει το προσύμφωνο... Δεν είναι απίθανο. Εντάξει τώρα, πληρώνει δεξιά, πληρώνει αριστερά, πληρώνει πάτω, καλά. Πληρώνει κάτω, πληρώνει στο πάνω, αυτό θα γίνει. Για να λύνει προβλήματα και να... Στο τέλος αυτό θα γίνει. Άκου που σου λέω. Θα ακούς τον έμπειρο. Τι να πεις τώρα, εντάξει. Αυτά. Στο τέλος αυτό θα γίνει... Ο 690, υπάρχει κάποια ποδοσφαιρική εξήγηση γιατί προσφέρουμε αυτά τα χρήματα και αυτούς τους ποδοσφαιριστές για τον Μολέντο? Το καλοκαίρι είναι ελεύθερος. Γιατί το καλοκαίρι θα πάει αλλού. Αυτό είναι το βέβαιο. Γιατί τον θέλουν. Ποδοσφαιρικά εγώ άλλον θα έπαιρνα από εκεί. Θα έπαιρνα και χθες. Τα λεφτά για τον Μολέντο δεν είναι πολλά, νομίζω, για την αξία του. Αν ήταν δηλαδή, αν είχε συμβόλαιο του Παναθηναϊκού μέχρι το 20. Χωρίς να ενδιαφέρεσαι για μεταπολιτική αξία, μην παραπονιέσαι τότε που δεν έχεις πωλήσεις. Δεν θα είναι όλοι με μεταπολιτική αξία. Δεν είναι και κανένας. Πρέπει να πάρεις και έμπειρους. Πώς δεν είναι κανένας? Ποιος είναι? Ο Τσίμηρο, το Πρίγιοβιτς. Δεν είδες καμία πρόταση? Ο Πέλκας, έχει, είναι μικρές. Δεν έχουν. Ο Ρέι δεν έχει. Ο. Ποιος άλλος? Ο Λιμιός. Πολύ. Mm. Αλλά δεν γίνεται μια ομάδα να παίρνει μόνο τέτοιους. Να πάρει και το πρωτάθλημα. Πώς θα έχεις εμπειρία στον πολιτισμό αν ψάχνεις και το ένα και το άλλο? Δεν γίνεται. Επαναλαμβάνω, νομίζω ότι αν ο Μολέντο είχε συμβόλαιο μέχρι το 2022, τα λεφτά ήταν παραπάνω. Η αξία του είναι μεγαλύτερη από τα 800, νομίζω. Τα 800 είναι. Αρκετά είναι. Αρκετά. Τα 600, τα 500 είναι γιατί τελειώνει το συμβόλαιο το καλοκαίρι. Και αντί να δώσει 500 που δίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, δίνει 800, ναι, ναι, γιατί είναι Παναθηναϊκός. Και γιατί άργησες και γιατί υπάρχουν άλλοι. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη για τον συγκεκριμένο που έμαθε για το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ τις προηγούμενες ημέρες. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να τα δούμε όλα αυτά με τη σειρά, και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Αγώνες σήμερα. 5 και 4 ΠΑΟΚ Τρίκαλα για το κύπελο, 7:30 ΠΑΟΚ Ορλαντίνα για το Champions League στην Ευρώπη. Τα βασικά θέματα αυτά είναι και τα μεταγραφικά. Επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε. Πάμε γρήγορα. Επιστρέφουμε. Διαβάσαμε ένα μήνυμα τώρα στο διάλειμμα, στο site, στο ΠΑΟΚ 24. Από τον φίλο που υπογράφει ως Σερ Τάκης, είναι και οι μέρες του,
αυτές που μας κατηγορεί κατά κάποιο τρόπο για το ότι δεν επικοινωνούμε άμεσα με τους φίλους, δεν απαντάμε κτλ. Κτλ. Μπορεί να έχει και δίκιο σε αρκετά από όσα γράφει. Επειδή αναγνωρίζουμε ότι βεβαίως πρέπει να υπάρχει και πιο άμεση επαφή, όσο πιο άμεση γίνεται, καταρχάς και στο ραδιόφωνο έχουμε επαφή συχνά πυκνά, τηλεφωνικά, αλλά και στο διαδίκτυο έχουμε έτοιμο το νέο chat, ας το πούμε έτσι, του ΠΑΟΚ 24, για άλλη μια φορά με τη βοήθεια του φίλου μας του Νίκου, του Δελιά από την Σουηδία, που μας έχει βοηθήσει να έχουμε και αυτό το πολύ καλύτερο live ως ΠΑΟΚ 24 και μέσα από εκεί επικοινωνούμε πιο άμεσα στην διάρκεια των αγώνων ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Έχουμε λοιπόν και νέο chat, θα το εγκαινιάσουμε πολύ πρόσφατα. Σίγουρα πρέπει να έχουμε πιο συχνά αυτή την πιο άμεση επαφή. Σεβόμαστε το μήνυμα του φίλου που εκφράζει την άποψή του και κατά κάποιο τρόπο συμφωνούμε, μια και πριν μας αναφέρει όσα μας αναφέρει. Κάναμε και τις επόμενες κινήσεις. Πάμε να δούμε τι κινήσεις θα έχουμε από την ομάδα μπάσκετ. Σήμερα 7.30 ΠΑΟΚ Ορλαντίνα για το Champions League. Οι πρώτοι 10 φίλοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα 23-12-87-888 θα κερδίσουν εισιτήρια για τον αγώνα μπάσκετ. Οι πρώτοι 10, 23-10-27-888, ας έχετε ταυτότητα, αριθμό και άμκα, γιατί είναι απαραίτητα, κερδίζετε άμεσα, χωρίς κάτι άλλο, εισιτήρια για τον αγώνα μπάσκετ, τον οποίο θα μεταδώσει, όπως πολύ καλά κάνει εδώ στον Λίμπερο, ο Νίκος Ομοσχοβίτης, που είναι τώρα στη γραμμή. Νίκο, καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλό μεσημέρι. Θα μεταδώσει και ραδιοφωνικά. Θα το επικοινωνήσει, θα λέγαμε, και μέσα από το ΠΑΟΚ 24 με το νέο μας live. Συμμετέχουμε και στα σχόλια. Και αν μπορεί ο φίλος του Ολυμπιακού που προχθές συμμετείχε στην διαδικασία του live, ας γράφει και στα άλλα παιχνίδια, μια και φερεγούρι. Τι έγραφε αυτός? Πολύ καλός, καλό πρώτος Ολυμπιακός, που μπήκε το ξεκίνημα και νομίζω ότι έφερε γούρι στην... Ας βρούμε το mail του, κανονικά δεν το βρούμε. Είχε ένα άγχος, ξέρω εγώ, θα με αφήσει, θα μου επιτρέψει, και τι είναι με το δυνατόν. Φυσικά. Μα ήτανε κύριος πραγματικά, δηλαδή, ακόμα και όταν το μάτς έφυγε, ποτέ δεν γιατί είπε, μην ποτέ είναι, δεν ξέφυγε. Γιατί πας πρώτη σκέψη αρνητική, γιατί να μην είναι. Καταρχάς, το πρώτο του μήνυμα του φίλου ήταν, δεν θυμάμαι τώρα και το παράδειγμα, είχε και ένα 7 από πίσω και λέω λέει. John 7. Και μετά το λέει από μόνος του κιόλας. Το λέει, εγώ είμαι Ολυμπιακός και τέτοιος και λέω τώρα. Τι θα είναι John 7, Άρης. Καλά θα περάσουμε. Αλλά όχι, εντάξει. Και εσύ ήσουν και προκατηλημένος και εκεί. Και πρόσεξε και κάνει γιατί ρεσί. Ας τον άνθρωπο να εκφραστεί. Μα όχι, ήταν κύριος, αυτό λέω, μπράβο του. Μπράβο του. Μία έτσι φορά είπε ότι δεν έκανε φάουλ εκεί ο Σπανούλης στον Κόνιαρη. Εκεί όπου ο Σπανούλης την έλεγε στον Κόνιαρη. Ήθελε να το προκαλέσει, ήθελε να αντιδράσει ο μικρός. Ναι, ναι. Τέλος πάντων. Ωραίο χαβαλέ γίνεται. Την άλλη φορά με την ΑΕΚ δεν ήταν ένας που υπέγραφε ως Πιλοίδης. Και προχθές έγραψε. Και προχθές έγραψε. Και έλεγε θα κάνω ό,τι μπορώ και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τώρα λέγαμε, για να τα συνδυάσουμε αυτά τα οποία αναφέρουμε, προχθές είχε ο Ολυμπιακός θέμα ενέργειας, είπε και ο Σφερόπουλος. Α, το έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ? Είναι θέμα αυτό, ναι. Είναι μπορεί να το έχει. Το πώς θα εμφανιστεί σήμερα. ΠΑΟΚ που η ενέργεια στο παιχνίδι του παίζει μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Όπως αμήνεται. Απλά σήμερα έχει να αντιμετωπίσει και έναν εντελώς άλλο αντίπαλο. Εντάξει, είναι μια ομάδα που θεωρητικά και στην κατάσταση που είναι το τελευταίο καιρό την έχει. Οπότε μπορεί αυτό το έλλειμμα ενέργειας που μπορεί να υπάρξει σήμερα, που αν υπάρχει θα είναι και φυσιολογικό, θα πω εγώ, πριν 48 ώρες ένα τόσο δυνατό παιχνίδι που είχε με τον Ολυμπιακό, να το φέρει στα ίσα του με τη ίσως διαφορά ποιότητας που μπορεί να υπάρχει. Στο μετά των περισσότερων, αυτό το παιχνίδι είναι εύκολο για τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι όπως είναι οι συνθήκες, έχει πολλές δυσκολίες που μπορεί να μην φαίνονται. Και είναι σημαντικό όσοι θα αγωνιστούν σήμερα να μπορούν να βγάλουν, δεν ξέρω αν μπορούν να βγάλουν ανάλογη ενέργεια με τον Ολυμπιακό, να βγάλουν την ενέργεια που χρειάζεται για να κερδίσει ο ΠΑΟΚ σήμερα τους Ιταλούς. Έλεγε ο Παπαθεοδόρου χθες ότι αυτή η ομάδα
Έχει κάνει άσχημα παιχνίδια και χάσει με διαφορές, το ξέρουμε. Είδαμε και το πρώτο μάτς, το οποίο ήταν σαν να παίζουν οι ρεπόρτερς με τους φίλους του Κόλκα. Το πρώτο παιχνίδι, ναι. Ορλαντίνα ΠΑΟΚ. Καλό μάτς που έχουν κάνει αυτοί. Έχουν κερδίσει εκτός έδρας την Ventspils. Κάτι το οποίο ήταν σίγουρα πολύ μεγάλη έκπληξη, γιατί η Ventspils είναι εκτός από την ομάδα που διεκδικεί και αυτή την τέταρτη θέση και την πρόκριση, είναι και καλή ομάδα. Δηλαδή και ο ΠΑΟΚ εδώ για να την κερδίσει, παρότι τις απουσίες που είχε ζωρίστηκε πολύ. Και έχουν κερδίσει πολύ εύκολα την Gaziantep εντός έδρας. Την είχαν κερδίσει με μεγάλη διαφορά. Μόνο ο ΠΑΟΚ δεν κερδίζει. Που είχε φύγει δηλαδή στους 30 πόντους. Είναι μια ομάδα που έχει αρκετούς νεαρούς. Δηλαδή σε αυτούς δεν έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στο ρόστερ της. Έχει αυτόν τον Λιθουανό, τον Κούλμποκα, που ουσιαστικά για αυτόν σήμερα θα έρθουν και αρκετοί σκάου του NBA να τον δουν από κοντά. Έχει αλλάξει τον έναν Αμερικανό που είχε τον Έντουαρτ και έχει φέρει τον Μέινορ. Ο Μέινορ είναι ένας παίχτης που ο ΠΑΟΚ τον είχε βρει και πέρσι, αν θυμάμαι καλά, στο δρόμο του με τη Βαρέζε. Αρκετά χρόνια στην Ιταλία, πιο κλασικός άσος. Εντάξει, είχε κάποια θέματα με τα πόδια τα τελευταία χρόνια, αλλά σίγουρα ένας πιο έμπειρος παίχτης, αν και ακόμα δεν έχει καταφέρει να τους βοηθήσει. Δηλαδή ο Ορλαντίνα είναι λίγο πάνω από τη ζώνη του υποβασμού στην Ιταλία και προέρχεται πάλι από νομίζω 4 συνεχόμενες ήττες σε Ευρώπη και Ιταλία, και μάλιστα την Κυριακή το μεσημέρι έχασε με πολλά στην Καντού. Εντάξει, είναι μια ομάδα που ακόμα διεκδικεί για αυτή πράγματα, έτσι, γιατί είναι μια νίκη κάτω από τον ΠΑΟ. Αλλά η λογική λέει ότι αν ο ΠΑΟ θέλει να μην διεκδικούν αυτή η ρεση. Ναι, τυπικά διεκδικούν. Έτσι, είναι μια νίκη κατά τον ΠΑΟ. Okay. Αλλά ο ΠΑΟ πρέπει σίγουρα να κερδίσει αυτό το παιχνίδι και έπειτα να κερδίσει το μάτι με τη Σαλόνα στην έδρα του. Και ίσως η Σαλόνα πρέπει να πάρει και τη διαφορά, ναι, αφού κερδίσει το σημερινό, έτσι. Ναι. Γιατί ο ΠΑΟ αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση, έχει 9 βαθμούς, όχι, έχει 3-6 σερί, ρεκόρ, η Βέντς πηγαίνει στο 4-5 και η Σαλόνα στο 5-4, που είναι η τέταρτη θέση. Mm-hmm. Οπότε αυτά τα δύο μάτς, σίγουρα το σημερινό και έπειτα με τους Γάλλους, νομίζω με τους Γάλλους είναι το πιο σημαντικό, γιατί θα πρέπει να καλύψει μάλλον και τη διαφορά. Μεγάλη παγίδα αυτή. Αλλά ναι, άστο για την άλλη εβδομάδα. Σωστά. Τώρα προς το παρόν έχει τους Ιταλούς. Mm-hmm. Βγαίνει κάτι άλλο από τις χθεσινές δηλώσεις? Εντάξει, ο Χαλαβόπουλος είπε ότι το παιχνίδι είναι σαν τελικός, και εντάξει, είναι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πρέπει να πάρει όλα τα μάτς, ή τέλος πάντων πρέπει να πάρει, αν αφήσουμε έξω την Τενερίφη, πρέπει να πάρει όλα τα άλλα εκτός από αυτό. Πρέπει να έχει αυτή την ψυχολογία, και το πιο σημαντικό είναι, επειδή πραγματικά προήλθε από μια μεγάλη εμφάνιση από το Ολυμπιακό και επί του Ολυμπιακού για μια μεγάλη νίκη, να δείξει ότι είναι μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να το αφήσει πίσω. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι και ό,τι πιο βολικό να έχεις ένα παιχνίδι τόσο κοντά σε ένα προηγούμενο που έχεις δώσει τα πάντα και να έχεις και πνευματικά και σωματικά να έχεις κουραστεί. Απλά για μένα, επειδή είναι συγκεκριμένη ομάδα που okay, μπορεί να έχει κάποια στοιχεία στο παιχνίδι της, αλλά δεν είναι ομάδα που να σε φοβήσει, νομίζω ότι πάω έχει την ποιότητα εύκολα ή δύσκολα σήμερα να καθαρίσει αυτό το παιχνίδι και να πάει στο επόμενο, που μπορεί να είναι και το πιο σημαντικό. Θυμίζουμε ότι με στο 2312-87888 μπορείτε να κερδίζετε εισιτήρια άμεσα για τον τέλος. Δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε. Μέσα σε αυτό το πεντάλεπτο τελειώσαν τα εισιτήρια. Θα έχουμε άλλα μετά? Όχι. Γιατί τα πήρανε φίλοι της? Όχι. Λοιπόν, τέλος, δεν υπάρχουν άλλες εισιτήρια. Τα δώσαμε όλα για το ΠΑΟΚ Ορλαντίνα. Νίκο, έπαιξε κανείς πολύ πριν του Κατσίβελη, πολλά λεπτά προχθές? Χαρλαμπόπουλος, 37 λεπτά. Ρεκόρ έκανε. Χαρλαμπόπουλος έμεινε στο παρκέ 37 λεπτά που έπαιξε αρκετά. Δεν είναι το αν έπαιξε μόνο αρκετά, έτσι. Είναι και το τι χρειαζόταν να κάνει ο καθένας στο μάτς με τον Ολυμπιακό, που πραγματικά όλοι έπρεπε να δώσουν το 150% στην άμυνα, να παλέψουν για κάθε φάση, για κάθε... Είχε πολύ ξύλο το παιχνίδι, έτσι, ναι, με τον Ολυμπιακό. Τι είχε, εξήγησε... Για πες. Είχε κατέρωθεν πολύ ξύλο σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Ναι. Επαφή πολύ, rebound στην άμυνα, ήταν πάρα πάρα πολύ απαιτητικό παιχνίδι, και βέβαια για να κερδίσεις με τέτοια ομάδα, αυτό πρέπει να κάνεις. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να το πας και στο ξύλο και στην... Ο Γιάννης ο Γιαννούλης χθες το βράδυ στο ντουέτο, τι ακριβώς είπε για τις παγίδες,
Γιατί αυτό ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Νομίζαμε ότι οι παγίδες γίνονταν γενικά στα forward του Ολυμπιακού. Όχι, στον Πρίντεζη γίνονταν. Είπε ότι ήταν μόνο στον Πρίντεζη. Ναι. Νίκο, μόνο στον Πρίντεζη ήταν. Ήταν μόνο στον Πρίντεζη. Ο Πρίντεζης έπαιξε ήτανε... στο μισό παιχνίδι. Ο Πρίντεζης συνήθως, επειδή είναι πολύ καλός ένας εναντίον ενός, ναι, και μπορεί να παίξει και με τα δύο χέρια και με πλάτη και με πρόσωπο, συνήθως την μπάλα δεν την παίρνει κοντά στη ρακέτα, επειδή έχει την ποιότητα, ναι, και να γυρίσει να παίξει με πρόσωπο και να πάει με πλάτη, την παίρνει πολύ μακριά. Ούτως ώστε να δημιουργήσει χώρο ούτε για αυτόν για τους συμπαίκτες του για να πετύχει το καλάθι. Λοιπόν, με το που έπαιρνε την μπάλα ο Πρίντεζης στα 5-6 μέτρα και γυρνούσε, υπήρχε αμέσως δεύτερος παίκτης επάνω του. Δηλαδή, ο σκοπός του ΠΑΟΚ ήταν να φύγει μπάλα από τα χέρια του Πρίντεζη. Και να φύγει. Και όντως το πέτυχε πολύ καλά αυτό το πράγμα. Και τον έβγαλε από το σκοράρισμα και το passing game του Ολυμπιακού. Εκεί έχανε χρόνο σημαντικό στην επίθεση του. Ναι, και φυσικά σε αυτή την περίπτωση θα ρισκάρει κάτι έτσι. Δηλαδή, μπορεί να δώσει ένα τρίποντο στα απέναντι πλευρά. Άμα είναι να το φάσει από το τρίποντο, γιατί άφησε το Wilder, λέω ένα παράδειγμα. Δεν έχει καλή πάσα, λέει. Ο Γιαννούλης λέει ότι έχει καμπυλωτή πάσα, αλλά προλαβαίνει ο άλλος να καλύψει. Δεν έχει άδικο. Και ήταν σε κάποιες περιπτώσεις που ο ΠΑΟΚ έκλεψε και μπάλες από τον Πρίντεζη. Ναι. Ή τέλος πάντων χάλασε εντελώς την επίθεση γιατί δεν μπορούσε ο Πρίντεζη να βρει αμέσως τον αντίπαλο, τον συμπαίκτη του. Αλλά ήταν μόνο στον Πρίντεζη, ε. Ναι, ναι, μόνο στον Πρίντεζη. Στοχευμένο εκεί συνέχεια. Και εγώ νομίζω ότι και σε αυτό που είπε και ο Σταύρος θες, γιατί λίγο και εγώ άκουσα μέχρι να φτάσουμε να παίξουμε κι εμείς. Να κάνουμε εμείς τον Πρίντεζη. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στόχευσε και στο Μακλίν να τον στείλει στις βολές. Ναι. Που είχε ο Αμερικανός 6 στις 10 νομίζω, κάπου τόσο ένα ποσοστό. Μόνο 5, και μόνο 6, που 10%. Δεν έχει εντός παιδιάς Νίκο, ο παίκτης είναι εκτός αγώνα. Ναι, ναι. Και το στόχευσε, εντάξει, προφανώς και δεν έλεγε να πάρει την μπάλα και να κάνει φάουλ. Απλά σε περίπτωση που έφτανε σε σημείο να τελειώσει η φάση, προτιμούσε νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ το ήθελε να τον στείλει στις βολές. Και δικαιώθηκε γι' αυτό. Εντάξει. Λες από εδώ και πέρα. Να το δουν και άλλες ομάδες και στην Ευρωλίγκα για να κάνουν και αυτές double team στο Πρίντεζη. Κοίτα, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εύκολο και να σου πω γιατί. Ο ΠΑΟΚ είχε μία εβδομάδα για να προετοιμαστεί. Ο ΠΑΟΚ έχει βρεθεί πολλές φορές στο σημείο που βρέθηκε ο Ολυμπιακός την Κυριακή. Δηλαδή, να έχει ένα παιχνίδι στην Ευρώπη. Και ο Ολυμπιακός εδώ και χρόνια. Είναι συνηθισμένος, ναι, δεν είναι. Δηλαδή... Ναι, φυσικά και είναι συνηθισμένος και έχει πολύ μεγάλη ποιότητα. Έτσι. Έχει ένα γεμάτο ρόστερ. Απλά τώρα, έτσι όπως ήρθαν οι συγκυρίες, δηλαδή του Ολυμπιακού του έλειπε ο Ρόμπερτς και ο Στρέλνιεκς και οι δύο παίχτες αυτοί, επειδή είναι στην περιφέρεια και είναι παίχτες που παίζουν με την μπάλα στα χέρια, ας πούμε έτσι, βγάζουν το σπανούλι πολλές φορές από την πίεση που είχε σε αυτό το μάτς. Γιατί ήταν ένας. Έτσι, δηλαδή ο Μάτζας δεν μπορεί να κάνει αυτά που κάνει ο Σπανούλης. Ο Στρέλνιεκς, ο Ρόμπερτς, επειδή είναι παίχτες που παίζουν για αυτό το pick and roll, είναι και δημιουργοί και εκτελεστές, τον αποσυμφορίζουν το σπανούλι. Τώρα λείπανε κι αυτοί. Και έμεινε μόνο Σπανούλης, οπότε για τον ΠΑΟΚ ήταν και επειδή είχε αυτή την εβδομάδα να προετοιμαστεί και επειδή προέκυψαν αυτά τα θέματα με τον Ολυμπιακό, ήταν πιο εύκολο να στοχεύσει πράγματα. Τώρα στην Ευρωλίγκα που μπορεί να είναι παιχνίδια ανά 2-3 μέρες και η ίδια η ομάδα μπορεί να τον πείσει την άλλη ομάδα να έχει κούραση, να έχει συνεχόμενα παιχνίδια, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το κάνει. Απλά κάθισε και η συγκυρία πολύ καλά για τον ΠΑΟΚ σε αυτό το παιχνίδι για να κερδίσει τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έπαιζε Παρασκευή βράδυ. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε παιχνίδι μεσοβδόμαδα, ήταν πλήρης, είχε δηλαδή την ευκαιρία να προετοιμάσει το μάτς όπως το ήθελε. Να έχει όλο δηλαδή το χρόνο για να προετοιμαστεί για αυτό το μάτς. Και φυσικά, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι αυτό την Κυριακή, μπήκε από την αρχή μπροστά γιατί είχε μια καταπληκτική πρώτη περίοδο και επιθετικά. Ναι, ναι. Έτσι, δηλαδή από την επίθεση στην πρώτη περίοδο ουσιαστικά χτίστηκε μια διαφορά που ήταν εκεί σε όλο το μάτς, στους 10, στους 12, στους 13, στους 14 και ήταν όλο το μάτς εκεί. Ωραία. 7:30 το παιχνίδι. Έχει κάποιο άλλο μάτι στον Όμιλο όπου επιθυμεί ο ΠΑΟΚ αποτέλεσμα? Κάτσε λίγο να το δω γιατί... Ξέρω καμιά ήττα των Γάλλων ή οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αφού πούμε ότι μπορείτε να δείτε στο ΠΑΟΚ σέρα φωτογραφία του σπουδαίου David Ingram. Τον προλάβεις τον Ingram? Όχι, όχι. Δεν θα προλάβω τον Ingram. Έχασες. Δεν υπάρχουν επίθετα. Άνθρωπος που βεβαίως έχει συνδυάσει το όνομά του με τον πασχετικό Ηρακλή, που κρατάει φανέλα του Πρέλεβιτς. Μπορείτε να διαβάσετε και την ιστορία αυτή. Ο Ingram είναι ίδιος. Του την έδωσε ποιος τη φανέλα? Ποιος? Ο γιος του Στογιάκοβιτς. Ο γιος του Στογιάκοβιτς. Ναι, τον οποίο ο Ingram τον έχει παίχτη. Γιατί είναι τι σε μια λες ομάδα και στο Σακραμέντο. Φοβερά πράγματα. Ρε, εσύ είναι ίδιος ο Ingram. Είναι ίδιος, δεν έχει γεράσει.
Πόσο χρόνο είναι τώρα αυτός, ναι. Πόσο χρόνο είναι. Πω, τι παιχτάρα ρε φίλε, τι αριστερό σου, τι διείσδυση, τι... Ποιος έλεγε προχθές κάπου, άκουγα στην τηλεόραση, σε σύγκριση του Γκος με τον Ντίλαρντ. Ο Γκος δεν είναι τόσο δεν έχει τόσο καλή διείσδυση, έτσι. Όχι, όχι, και δεν νομίζω το ψάχνει κιόλας. Ναι, ναι. Είναι το σουτ. Σταματάει. Ναι. 4, 5, 6, 7 μέτρα, σταματάει. Για πες, για τα υπόλοιπα του προγράμματος. Λοιπόν, σήμερα είναι το Νεπτούνας Λούντβιξμπουργκ. Η Νεπτούνας είναι στο 6-3, οπότε η λογική λέει ότι θα είναι εκεί ψηλά, αλλά η Νεπτούνας έχει θέματα, έτσι κι αλλιώς. Οπότε αν χάσει και σήμερα, ίσως και αυτή μπαίνει. Άρα καλύτερα να κερδίσουν οι Γερμανοί. Ναι. Και αύριο είναι το Σαλόν Βέντσπιλς, στο οποίο δεν ξέρω τι είναι καλό για τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μάλλον είναι καλό να χάσει η Σαλόν. Δηλαδή να έρθει στη Θεσσαλονίκη την άλλη εβδομάδα και εφόσον ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει σήμερα, ναι, με τις δύο ομάδες να έχουν μία νίκη απόσταση. Ναι. Γιατί την Βέντσπιλς την έχει στο τέλος ο ΠΑΟΚ εκτός. Ακριβώς. Και δεν θέλει διαφορά. Και εδώ την έχει κερδίσει με... Τι δεν είναι, θέλει να την κερδίσει ξανά, θέλει. Απλά θέλει να την κερδίσει, ναι, σωστά. Ναι. Σωστά. Και έχει και ένα Τενερίφη Γκαζιαντεπ. Λέμε δηλαδή μήπως προλάβει ο ΠΑΟΚ να αποφύγει την απαραίτητη νίκη με τους Γάλλους πάνω από 14. Αυτό... Ναι, γιατί αν χάσουν αύριο οι Γάλλοι και ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει τον Ορλαντή να πάει μία νίκη διαφορά, οπότε αν την κερδίσει εδώ τη φέρνει στα ίσα την άλλη εβδομάδα. Έστω και εσένα και από κάτω. Μετά... Ναι, ναι. Ωραία, θα τα δούμε όλα αυτά. Ναι. Νίκο, θα σε ακούσουμε 7:30. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Αυτά για την ομάδα μπάσκετ και με αυτή τη φοβερή φωτογραφία του Ingram ή Ingram, πώς λεγόταν τότε, η κανονική προφορά του ονόματός του, με τη φανέλα του Πρέλεβιτς την οποία του έδωσε ο γιος του Γιάκοβιτς. Φοβερή ιστορία, ωραίο κείμενο μέσα στο ΠΑΟΚ 24. Επιστρέφουμε ποδόσφαιρο στη δεύτερη ώρα. Αυτή είναι η είδηση. newsfish.gr. Λοιπόν, αλβανικά και σκοπιανά μουμουέ αποκαλύπτουν το νέο όνομα της Πουγουδουμού. Τι λέει, για να δούμε. Που λέγαμε και εμείς νωρίτερα ποιο... Τι όνομα ζητιέται. Λοιπόν... Για την επίσης πρόταση της, ναι, Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας. Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας γράφεται στα Σκόπια και στην Αλβανία. Ο αλβανικός ιστότοπος επικαλείται αξιόπιστες ελληνικές πηγές. Δημοκρατία της Νέας Μακεδονίας και εν συντομία Νέα Μακεδονία. Α, το έχουν και σε διάφορα συντομογραφία, γλώσσα, αυτά. Μα στο Newsfish μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε αυτό το ρεπορτάζ. Συνεχίζουμε εμείς στα αθλητικά μας. Ποδόσφαιρο ΠΑΟΚ. Αγώνας κυπέλου σήμερα. ΠΑΟΚ Τρίκαλα. Για τον ΠΑΟΚ έχει καθαρίσει υπόθεση πρόκριση από το πρώτο παιχνίδι. Άρα πολύ καλή ευκαιρία να παίξουν ποδοσφαιριστές που δεν έχουν τόσο χρόνο συμμετοχής και πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο αυτό, γιατί όταν έχεις 25 και δουλεύεις, πρέπει να τους έχεις όσο δυνατό πιο χαρούμενους, να τους έχεις πιο ενεργούς. Αυτό δεν το επιτυχάνεις όταν παίζεις μόνο στο πρωτάθλημα, και φέτος ο ΠΑΟΚ είχε και αυτό το πρόβλημα να αντιμετωπίσει, γιατί είχε λίγα παιχνίδια για πολλούς ποδοσφαιριστές. Μέχρι τώρα καλούτσικα πάει το πράγμα. Βοηθάει και το σημερινό παιχνίδι για να μπουν να πάρουν χρόνο και άλλοι παίχτες. Ξεκουράζει κάποιους ο Λουτσέσκου. Βγήκαν και κάποια ρούνα τραυματισμών τα οποία μπορεί να επηρεάσουν και το παιχνίδι στην Κέρκυρα. Ας ξεκινήσουμε με αυτά για να πάμε και στα μεταγραφικά στην πορεία. Η Ελένη Ιμπούντου είναι στην γραμμή. Η Ελένη, τι γίνεται? Καλησπέρα, καλησπέρα. Ξεκινώ από το τελευταίο, Δημήτρη, ναι, που ανέφερες και εσύ, από τα προβλήματα που θα επηρεάσουν και την Κέρκυρα, και αναφέρομαι σαφώς τον Χωσέ Κάνιας. Έγινε αλλαγή στο ημίχρονο στο μάτι. Αυτός τον... χτύπησε σε μια φάση εκεί στο 40-42-43, ναι, που δεν τον πίστεψε ο διαιτητής, δεν έδωσε ούτε φάουλ, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι... Ότι όντως είχε πρόβλημα. Έπαθε και ότι μια όντως χτύπησε. Ναι, ταλαιπωρείται από ισχυαλγία, το έχει προκαλέσει κάποιες ενοχλήσεις
στην Γάμπα, όπως αναφέρει τουλάχιστον το... Ισχυαλγία στη Γάμπα. Ταλαιπωρείται από ισχυαλγία που του έχει προκαλέσει ενοχλήσεις στη Γάμπα. Α, που όπως σύνθετο είναι αυτό. Ναι. Οπότε ακολουθεί πρόγραμμα θεραπείας όπως είναι φυσικό και ακόλουθο. Δεν υπολογίζεται για το σημερινό παιχνίδι. Είναι εκτός αποστολής. Μάλιστα δεν θα προλάβει ούτε το παιχνίδι με την Κέρκυρα. Και στον ΠΑΟΚ κάνουν πλάνο για το μάθημα των Απόλλωνα Σμήνης. Οπότε, φαγωθήκατε με τον Κάνιας, ρε, φαγωθήκατε. Κάνιας, πάει ο Κάνιας. Τον φάγατε. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε. Τον φάγατε. Για τον οποίο Κάνιας, τα λέγατε και χθες, ο Λουτσέσκου διατηρεί έτσι, μάλλον τοποθετείται σωστά, δεν δίνει έτσι κανέναν ποδοσφαιριστή του, γιατί ρωτήθηκε για, για την επιλογή του να δώσει φανέλα. Μα τον έχει μόνιμα βασικό το τελευταίο διάστημα. Ναι. Εξηγεί το σκεπτικό του, ο ΠΑΟΚ κερδίζει, τώρα πάει ο Κάνιας. Τώρα πάει ο Κάνιας για τα δύο τουλάχιστον προσεχή παιχνίδια σε αυτό το σημερινό του κυπέλου και την Κυριακή με Κέρκυρα. Κακοπροαίρετος λοιπόν, γράφει αμέσως, ο Κάνιας έχει ισχυαλγία στη γάμπα και εμείς πονοκέφαλο κάθε φορά που παίζει. Πρέπει να είναι κάθε εβδομάδα κάποιος στόχαστρο, έτσι. Δεν είναι. Κάθε εβδομάδα τώρα αφήσαμε τους Έλληνες, πάμε και επεκτηνόμαστε, είμαστε πιο... Πιάσαμε και Ευρωπαίους. Αυτή την εβδομάδα, ναι, είναι ο Κάνιας, ο οποίος υπολογίζεται να επιστρέψει στο μάτς με τον Απόλλωνα Σμύρνης την μεθεπόμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Και αν ο Κάνιας είναι πιο σοβαρός, πιο συνεπής στην προπόνηση αυτά και ο ανταγωνισμός, θα το πούμε, υστερεί, τι να κάνουμε. Ο κόσμος έχει εικόνα από το παιχνίδι, από το χορτάρι. Ναι, σωστό. Όχι από το τι γίνεται μεσοβδόμαδα και κάθε μέρα στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και από εκεί κρίνει. Οπότε είναι και αυτό ένα ελαφρυντικό για την κριτική που γίνεται ενδεχομένως στον Κάνιας συγκριτικά με τον Τσίμηρο. Ενοχλήσεις πάντως ένιωσε και ο Πασχαλάκης, να πούμε, στην χθεσινή προπόνηση στον Αγκώνα. Έμεινε προληπτικά στο γυμναστήριο, έκανε θεραπεία. Πασχαλάκης, ο οποίος και αυτός θα πάρει ανάσεις, έτσι, έμεινε εκτός αποστολής από το σημερινό παιχνίδι. Ανταυτού μπήκαν Ρέι και Σιαμπάνης στην αποστολή του δικεφάλου για το ματς κυπέλου. Ο Κάτσα απουσίαζε από την προπόνηση λόγω ασθένειας. Μία ακόμη απουσία από τον Κάτς στην χθεσινή προπόνηση. Και βεβαίως να αναφέρουμε και τον Ομάρα Ελκαντουρί, ο οποίος ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα. Έχει εντατικοποιήσει το πρόγραμμά του με φόντο την επιστροφή του. Ήταν υψηλής επιβάρυνσης στο χθεσινό πρόγραμμα που ακολούθησε. Και αυτός νομίζω ότι μετράει σταδιακά για να επανέλθει και να επιστρέψει σε αγωνιστικό ρυθμό. Από εκεί και πέρα καθάρισε ο Ρόμπερτ Μακ από την τιμωρία των τριών αγωνιστικών. Το μάτι με το Λεβαδιακό ήταν η τρίτη και τελευταία αγωνιστική για τον Σλοβάκο λόγω της απευθείας κόκκινης κάρτας που αντίκρισε στο μάτι με τον Παναθηναϊκό. Οπότε επιστρέφει και ο Σλοβάκος και βεβαίως στην αποστολή όσοι ήθιστε. Στα παιχνίδια κυπέλου υπάρχουν και διάφοροι μικροί. Είδαμε και στο παιχνίδι κυπέλου με τον... Με το Λεβαδιακό στο Καφτατζόγλιο ήταν ο Βρακάς. Αυτή τη φορά είναι η σειρά του Λευτέρη Λιρατζή. 17 ετών και 11 μηνών. Βάσει των όσων αναφέρει ΠΑΕ και των στοιχείων που τον συνοδεύουν από το 2012 που βρίσκεται στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, πρόκειται για έναν μικρό μάτος όσον αφορά τα χαρακτηριστικά. Έτσι αναφέρει ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Όχι βεβαίως. Ότι είναι back half, έχει όλη την πλευρά, με καλά γκολ, καλά νούμερα, καλά στατιστικά. Και αυτός πρέπει να ήταν μεσοπτικός και τον γύρισαν πίσω, ε. Ναι. Για μένα θα πρέπει να ξεκινήσει ο Λίρατζης σήμερα. Είναι ευκαιρία. 18 χρονών είναι, δεν είναι 14. 17 και 11 μηνών. Στις 22 Φεβρουαρίου γίνεται 18. Ναι. Από αυτούς που ο ΠΑΟΚ με σχέδιο στις ακαδημίες. Ακριβώς. Επιλέγει να τους γυρίσει στην άμυνα για να έχει επιθετικά μπακ. Όπως έγινε και με τον Δελιανίδη. Γεννηθεί στο 2000. Το 12, σε ηλικία 12 ετών, μετακόμισε από την Καβάλα, εκεί που αγωνιζόταν και εκεί που τον εντόπισαν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και τον πήραν στην Θεσσαλονίκη, ικανοποιώντας βεβαίως και την οικογένεια Λίρατζη. Συνεπώς μετράει περίπου μια εξαετία, έτσι. Το λες και παιδί των ακαδημιών βεβαίως του Δικεφάλου. Έχει αγωνιστεί με όλα τα μικρά κλιμάκια των υποδομών του Δικεφάλου, από K15, K17. Έχει πάρει μέρος σε όλα τα διεθνή τουρνουά του Δικεφάλου. Μάλιστα υπάρχει και έτσι ένας αστικός μύθος εντός εισαγωγικών. Ότι πριν μετακομίσει στον ΠΑΟΚ, αν και είχε συμφωνήσει ήδη, έτσι, υπήρχαν διαπραγματεύσεις με την οικογένεια και συζητήσεις,
του είχε προτείνει η Arsenal σε ένα κάμπ που είχε διοργανώσει να βρεθεί στην Αγγλία προκειμένου να δοκιμαστεί στα τμήματα υποδομών του Αγγλικού Συλλόγου. Αλλά επειδή του ΠΑΟΚ ήταν πιο εφικτό για την οικογένεια, έτσι πιο προσιτό στα δικά τους τα μάτια, ο μικρός μετακόμισε στην Θεσσαλονίκη και από το 2012 αποτελεί έτσι ένα περιουσιακό στοιχείο της ομάδας του Δικεφάλου. Ωραία. Μπορεί και να τον δούμε λοιπόν σήμερα. Για να το ολοκληρώσω με το Λίρατζι, αναφέρει στα χαρακτηριστικά του ότι αγωνίζεται ως δεξί μπακ αλλά και ως δεξί και αριστερό χαφ. Χειρίζεται την μπάλα εξίσου καλά και με τα δύο πόδια. Σκοράρει, είναι εξαιρετικός χαρακτήρας. Λέει πάει ΠΑΟΚ. Ναι, και πολύ καλός μαθητής. Εκ των αρχηγών της K14, της πρωταθλήτριας K15, βασικός στέλεχος της πρωταθλήτριας K17 και βεβαίως διακριθεί σε διάφορα τουρνουά, έχοντας ταξιδέψει βεβαίως με τον ΠΑΟΚ. Ωραία. Αφήνει έξω να ξεκουραστούν τον Μάτος, τον Βιερίνη και τον Γκάμπος. Ακριβώς. Αυτοί είναι όσοι τριαντάρισαν, είναι έξω. Έξω και... λίγο μεγαλύτερους. Τους μπαμπάδες των αποδητηρίων, να το θέσουμε έτσι συγκριτικά. Α, ναι, είναι και οι τρεις μπαμπάδες, Με τον 17χρονο και 11 μηνών Λίρατζι, ναι, θα πει κανείς τους μπαμπάδες. Σωστό και αυτό. 5-1 το πρώτο παιχνίδι, εντάξει. 5 και 4. Διαδικαστικού χαρακτήρα περισσότερο, όπως ανέφερες και εσύ, να πάρουν χρόνο συμμετοχής διάφορα νέα πρόσωπα, να ξεκουραστούν άλλοι που το έχουν περισσότερο ανάγκη και Μυστακίδης. Ο Μυστακίδης, ναι, και αυτός. Και ο Μυστακίδης βεβαίως μέσα στην αποστολή και ο Δελιγιαννίδης. Ο οποίος προχθές δεν ήταν στη 18 εδώ, Μυστακίδης. Όχι, δεν ήταν. Γιατί? Νομίζω ότι το πάει λίγο πιο συντηρητικά ο Μυστακίδης. Και το πρόγραμμά του και για να επανέλθει σε αγωνιστικό ρυθμό θα το πάει λίγο πιο συντηρητικά. Όπως και ο Γλύκος, έτσι. Δηλαδή το γεγονός ότι επέστρεψε. Μα ο Μυστακίδης τελείωσε, ναι. Έπαιξε τα τρίκαλα. Εντάξει, δεν χρειάζεται ρίσκο σε αυτές τις περιπτώσεις. Χρειάζεται να παίρνει κάποιες ανάσεις σταδιακά. Έτσι, να γίνει επάνωδος. Για τα τρίκαλα που είπε ο Χρήστανθος Τσαλτίδης ότι είναι το δεύτερο φαβορί για άνοδο στην πρώτη κατηγορία. Δήλωσε χθες εδώ στο ραδιόφωνο. Έτσι λέει για τα τρίκαλα. Νομίζω ότι θα κυνηγάνε περισσότερο την άνοδο παρά το σημερινό παιχνίδι. Έκανε το σημερινό, τι να κυνηγήσουν. Του σκορ, έτσι. Απλώς είναι καλή ομάδα. Δεν είναι ούτε καφενείο και οργανωμένη είναι και καλή άμυνα έχουν. Στο πρώτο μάτς ατύχησαν. Έτσι ακριβώς. Όπως γενικά είναι άτυχοι όσοι παίζουν με τον ΠΑΟΚ αυτό το διάστημα γιατί είναι πολύ εύστοχος ο ΠΑΟΚ. Όντως, με πεντάρα... Κάνει λίγες φάσεις και πολλά γκολ. Με πεντάρα έκλεισε, με πεντάρα άνοιξε τη νέα χρονιά. Και να τονίζουμε αυτά, ο Σέρβος σέντερφορ του ΠΑΟΚ, πρώτος σκορ στο πρωτάθλημα, βάζει ένα γκολ ανά 2,6 τελικές προσπάθειες. Και για τον Σέρβο τώρα, μιας και το ανέφερες, υπάρχει έτσι μια δέσμευση την οποία την κρατάμε έτσι με φόντο τον Γενάρη τελείως. Και τις μέρες που διανύουμε. Από τη στιγμή που το είπανε δεν πάει πουθενά, αυτό γιατί ακριβώς. Να φύγει. Not sale με την κόκκινη στάμπα πάνω στην φωτογραφία του Πρίγιοβιτς. Ό,τι μεταγραφικά σενάρια κυκλοφόρησαν. Ό,τι και να γίνεται σε Πολωνία, γιατί κυρίως έχω την αίσθηση ότι οι Πολωνοί ήταν αυτοί που καίγονταν λόγω του ποσοστού, ναι, μεταπόλησης που διατηρούν. Οπότε όλο το θέμα φούντωνε εκεί πέρα και κατόπιν γινόταν αναπαραγωγή βεβαίως στη Σερβία, στην πατρίδα του Πρίγιοβιτς, και ερχόταν και άγγιζε και διάφορα έτσι ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Οπότε ο Πρίγιοβιτς, ναι, τουλάχιστον στην παρούσα φάση παραμένει. Νομίζω ότι είναι προτιμότερο και για τον ίδιο και πιο σκόπιμο το καλοκαίρι με το Μουντιάλ μπροστά του να κάτσει να σκεφτεί τι προοπτική και πόση υπεραξία μπορεί να δώσει. Τη Βραζιλία έχουν στον όμιλο αυτή, στον εαυτό του. Έκανα δίμπαλο στη Βραζιλία, σου πω εγώ μετά. Γιατί το Μουντιάλ είναι στιγμές είναι για τους παίχτες. Δεν είναι τίποτα άλλο. Στιγμές, ακριβώς. Στιγμές και εκτοξεύεσαι. Και αυτό το γκολ του Πρίγιοβιτς που τους έστειλε στο Μουντιάλ, μια στιγμή ήταν, γιατί μπήκε ως αλλαγή. Μετρούσε, δεν ήταν βασικό στην εθνική του μέχρι πρότινος, έμπαινε ως αλλαγή, οπότε περίμενε και αυτός μια τέτοια στιγμή. Ειδικά για το σεντερφόρ είναι. Ακριβώς, για να γίνει και ήρωας. Λοιπόν, ναι. Στα μεταγραφικά. Υπάρχει και ένα έτσι ενδιαφέρον. Ναι, πριν πάμε στα μεταγραφικά, κάτι άλλο ήθελα να θίξουμε. Τι ήθελα να θίξουμε. Το κόστος του Γιώργου Σαββίδη. Καλά, αυτό το πιάσουμε μετά, το γενικότερο, ναι, θέμα στο ποδόσφαιρο. Φίλος αναρωτιέται, ο Μυστακίδης θα κάνει πάνω από 5-6 μάτς μέχρι τέλος σεζόν. Γιατί να μην κάνει. Τώρα είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός εκεί στις θέσεις των μεσοφυτικών. Βέβαια υπάρχει ένα θέμα και αν επιστρέψει και ο Βιερίνη εκεί, οι θέσεις είναι λίγο... καπαρωμένες, ας το πούμε, μέσα σε εισαγωγικά, λογικά θα κάνει συμμετοχές ο Μυστακίδης.
εφόσον είναι αυτός που ξέρουμε τόσο ουσιαστικός ποδοσφαιριστής, θα τις κάνει. Ο Μιθακίδης, ο οποίος, εντάξει, προφανώς αντιλαμβάνεται ότι έχει χάσει έτσι πολύτιμο έδαφος λόγω της πολύμηνης απουσίας του και γι' αυτό έκατσε μέσα στις γιορτές, δεν πήγε πουθενά, δούλεψε σε ατομικό επίπεδο κάθε μέρα με προπονήσεις, γιατί αντιλαμβάνεται και ο ίδιος ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος, πρέπει να βρει τις ευκαιρίες του και να δείξει πράγματα πάνω στην ερώτηση. Ναι, γιατί συμπληρώνει ο φίλος, έλειπε ο Μάκλεϊ, έλειπε ο Καντουρί που, ναι, εντάξει, και εκείνος, ο Βιερίνη ήταν μπακ και ο Μιστακίδης εκτός αποστολής. Φαντάσου, λέει, τι γίνεται και αν είμαστε πλήρες. Ναι, είναι θέμα εκεί. Και γι' αυτό τα υπολόγισε σωστά ο Κάμπος και του βγήκε το παιχνίδι με το Λεφαδιακό. Νομίζω ότι σήμερα μια καλή ερώτηση στον Λουτσέσκου είναι αυτό το θέμα του ΦΟΡ και γιατί... Δεν. Καταρχάς να δούμε το παιχνίδι σήμερα. Ποιος θα παίξει φορ, τι και πώς. Γιατί δεν. Δεν δοκιμάζει, δεν βλέπει. Τι πιστεύει. Ναι, τι πιστεύει. Πέρα από τους δύο που όπως έχει. Για παράδειγμα τον Μακ, έτσι, ο οποίος το δήλωσε και μόνος του. Ναι, ναι. Ο Μακ έβαλε υποψηφιότητα. Έβαλε υποψηφιότητα. Συμπληρώνει ο φίλος στο τέλος του μήνα, λέει, θα φύγει δανεικός. Έχει τεθεί θέμα. Υπάρχουν προτάσεις και είναι αρνητική και η ομάδα και ο παίχτης. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πριν πάμε στα μεταγραφικά, να δώσουμε έτσι Μίλος Βεσελίνοβιτς δηλώσεις στην Σερβία, ο άλλο της συνεργάτης του Βλάνταν Ίβιτς, ο οποίος μίλησε σε μια έτσι ευφόλης συνέντευξη και για τον ΠΑΟΚ, δηλώνοντας μεταξύ άλλων ότι κέρδισε πολλά από την παρουσία του στον ΠΑΟΚ, είχε την ευκαιρία να δουλέψει εδώ και να γνωρίσει όλες τις σύγχρονες μεθόδους προπονητικής που τους παρήχε ο σύλλογος. Βελτιώθηκε ως προπονητής στον ΠΑΟΚ, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Βεσελίνοβιτς, συνάντησε εξαιρετικές συνθήκες στον ΠΑΟΚ, κέρδισε πολλά από την παρουσία του στον Δικέφαλο και κατόπιν προχώρησε σε μια σύγκριση ελληνικού πρωταθλήματος με το αντίστοιχο της Σερβίας. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 4 ομάδες που παλεύουν για τον τίτλο. Το κέντρο της δύναμης βεβαίως είναι στην Αθήνα, εκεί όπου συναντάει κανείς 6 με 7 ομάδες της Super League, ενώ ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα, ο μοναδικός εκπρόσωπος από τον Βορρά. Σαφώς το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι υψηλότερο γιατί υπάρχουν καλύτερα οικονομικά δεδομένα και μπορούν να προσελκύσουν πιο εύκολα παίκτες συγκριτικά με την Σερβία. Έτσι, τοποθέτηση του Βεσελίνοβιτς, θυμίζουμε, στενός συνεργάτης, βοηθός προπονητή του Βλάνταν Ίβιτς την περσινή χρονιά. Πάμε στα μεταγραφικά. Κάναμε μια πρώτη αναφορά και στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Για τον Αζεβέδο, όλα κανονικά. Μια μικρή αλλαγή στη συμφωνία με την αμοιβή του παίκτη, η οποία μοιράζεται. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε για ελεύθερη μεταγραφή. Άρα περιμένουμε σήμερα ανακοινώσεις, δηλώσεις, παρουσίαση κτλ. Ακριβώς. Ήρθε το Σάββατο το βράδυ, πήρε έτσι τις μερικές ώρες ξεκούρασης την Κυριακή. Χθες πέρασε. Επειδή είχαμε διάφορα μηνύματα, Ελένη, πόσο ύψος περίπου έχει ο Αζεβέδο? Μια και ήσουν εσύ που τον υποδέχτηκες. 1,75. 1,75. Ναι, και βάζω τελεία. Δεν θα ήθελα να το σχολιάσετε περισσότερο. Εντάξει, Ελένη. Εντάξει, 1,75. Ο Μάτος πόσο είναι? Ο Μάτος είναι ψηλό παιδί. Και άμα πηδήξει κιόλας. Είναι πάει στα 2,5 μέτρα. Ακριβώς. Είναι πιο ψηλό παιδί. Είναι και το κορμί του διαφορετικό. Γιατί ο Αζεβέδο γκολ έχει. 2-3. Τι, το χρόνο? Όχι, ρε. Όλα τα χρόνια μαζί. Ούτε ασύστηκε πολλές. Το κομμάτι του Αζεβέδο, το καλό είναι. Η πρώτη πάσα, η γρήγορη ορμή, το κλέψιμο ψηλά, αυτό είναι το παιχνίδι του. Ακριβώς εκεί στα τρία γκολ, εκεί μέσω όρο, 2 με 3 γκολ κυμαίνεται. Κατατύχει και αυτά. Εντάξει, κατατύχει και εσύ. Γιατί ο Μάτος το λέγαμε, από την πρώτη μέρα το θυμάμαι σαν χθες, νομίζω είχαμε φιλοξενήσει και τον, τον Μπουσαϊντή. Α, ναι, που έλεγε ότι... Ότι έχει τον γκολ. Ότι έχει τον γκολ ο Μάτος και θα... Και δικαιώθηκε 100%. Σε όλα όσα είχε πει, για το πώς δουλεύει, για τον χαρακτήρα του. Γιατί, εντάξει, καμιά φορά, όταν, ιδιαίτερα όταν έρχεται ένας νέος παίκτης, γίνεται μια μεταγραφή, όλοι όσοι τον γνωρίζουν, ναι, και έχουν συνεργαστεί, πάντα θα πούνε καλά λόγια, θα βρουν να πούνε κάτι... Τα αφήνεις τα καλά λόγια, μένεις στις λεπτομέρειες. Ναι, και μας είχε πει για τα γκολ. Ναι.
Και πραγματικά είναι προτέρημα τεράστιο για το Μάτος. Ο Μάτος ο οποίος κάνει την καλύτερη χρονιά, γενικά αν βάλεις κάτω τις χρονιές, τη σεζόν που αγωνίστηκε σε κάθε ομάδα που πέρασε, αυτή με τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι εξελίσσεται έτσι όπως πάει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και φυσικά δεν θα συγκρίνεται με καμία άλλη σεζόν του και χρονιά γενικότερα παρουσία του στις ομάδες που αγωνίστηκε. Φίλος ρωτάει αν είπαμε πιθανή εντεκάδα για το Μάτς Τρίκαλα, αλλά δεν είπαμε πιθανή εντεκάδα. Λέω να το παίξω 6-0, λέει. Τι γνώμη έχετε, να μην το παίξει 6-0. 6-0, εντάξει. Να μην το παίξει 6-0. Δεν. Τα Τρίκαλα έχουν καλή αμυντική λειτουργία. Δεν φάνηκε στο πρώτο μάτς, θα μου πεις. Αλλά δεν είναι καλό στοίχημα αυτό σήμερα. Νομίζω εγώ. Center back. Μολέτο και Χατσερίδης. Ο ένας από τους δύο και οι δύο. Ένας τώρα, ένας μετά. Κανείς. Λοιπόν, παίζεται το παιχνίδι. Ακριβώς. Και με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολουθούν και οι Βραζιλιάνοι το θέμα Μολέδο, και αυτοί έχουν αντιληφθεί ότι πλέον τα πάντα το παίζουν πολύ ωραία διαπραγματευτικά πάντως. Ναι, βέβαια. Τον έχουν κλείσει για το καλοκαίρι, πάνε να γλιτώσουν ό,τι μπορεί να γλιτώσουν το Παναθηναϊκό. Αντιλαμβάνονται και αυτοί και αναγνωρίζουν ότι η πρόταση του ΠΑΟΚ είναι η καλύτερη οικονομικά πρόταση που θα μπορούσε να έχει και ο παίκτης και ο Παναθηναϊκός. Και όπως είπες και εσύ, πάνε να το παίξουν διαφορετικά με άλλα χαρτιά που έχουν στα χέρια τους. Όλα άπτονται στην διάθεση του ποδοσφαιριστή. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Ο ΠΑΟΚ ό,τι ήταν να κάνει το έκανε. Την πρότασή του την κατέθεσε. Τη διάθεσή του ξεκάθαρα την έδειξε. Με ανοιχτά χαρτιά κατέβηκε και στον Παναθηναϊκό και στον παίκτη. Από εκεί και πέρα είναι θέμα δικό του το πώς θα χειριστεί το ενδιαφέρον που υπάρχει. Είτε αυτό προέρχεται από τον ΠΑΟΚ, είτε προέρχεται από την Ιντερνασιονάλ, είτε από Τουρκία που γραφόντουσαν διάφορα το προηγούμενο διάστημα. Φίλος μας γράφει ότι ο Αζεβέδο είχε στη Βραζιλία ως χαφ κάποια στιγμή 10 γκολ σε μια χρονιά, και θυμάται ότι ο Μπουσαεντή είχε δικαιωθεί και στο θέμα του Στέφενς. Ναι, είχε βγάλει μια εμπάθεια, είναι αλήθεια, για το Στέφενς, και εντάξει. Είναι καλό, λένε, να του ζητήσουμε τη γνώμη και για τον Αζεβέδο. Τον πρόλαβε. Γιατί το έχει. Όχι, τον πρόλαβε αν ήταν μαζί στην Ουκρανία, ναι, αυτό. Ναι. Λέω γιατί το έχει με τις τοποθετήσεις. Θα τον καλέσουμε αύριο. Ωραία, λοιπόν θα το... Για γούρι. Θα το προνοήσω. Ακριβώς, θα το εξηγήσω. Ακόμα και να μην έχει τίποτα, θα το πούμε μια καλησπέρα. Έχει κατάσταση και τι συζητάμε εδώ πέρα. Ναι. Άλλο. Λοιπόν, για Μολέδο λέγαμε. Η κατάσταση είναι γνωστή. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει μία τελεία και να κλείσει όπως είναι να κλείσει ο συγκεκριμένος κύκλος και η συγκεκριμένη υπόθεση που αφορά τον Μολέδο, ο οποίος ήταν εκτός αποστολής στο μάτι του Παναθηναϊκού την Κυριακή και παρακολούθησε βεβαίως από την κερκίδα το μάτι των Πρασίνων. Δεν πρόκειται να ξαναπαίξει τώρα αυτός. Όχι. Εδώ δεν έπαιξε ο Κουτίνιο τώρα. Δεν θα παίξω... Όταν να πάρει μεταγραφή, δεν ρισκάρεις να παίξει. Όχι, δεν μπορούσε να μείνει ο Κουτίνιο άλλη εβδομάδα. Με τη City παίζει Liverpool. Και τι θα έκανε ο Κουτίνιο? Ο Κουτίνιο. Τέσσερις επαφές με την μπάλα. Τέσσερις επαφές με την μπάλα θα είχε με τη City. Με το pressing που κάνουν αυτοί. Άσεμα. Ο σας διάφορος. Όχι, δεν μπορεί. Τι. Τι. Τι λες. Τέσσερις επαφές με την μπάλα θα είχε. Το Liverpool City τι είναι δηλαδή, είναι στάνταρ διπλό? Επειδή η City είναι αυτή που είναι. Στο Anfield παίζουνε. Η πρώτη ήττα είναι δεδομένο. Άλλο, Ελένη, έχουμε για να κλείσουμε. Όχι, με συγκλώνησες τώρα με την πρώτη ήττα της City. Είναι πολύ καλά η Liverpool. Μάλιστα. Και η City επίσης, Δημήτρη. Γι' αυτό τρέχει και αυτό, ναι, που αλλά παίζει στο Anfield. Α, this is Anfield, ok. Ναι. Αλλά ναι, με τα γραφικά βεβαίως υπάρχει ένα έτσι... μεταγραφικό που αφορά τον 20χρονο κεντρικό αμυντικό του Πανετολικού, τον 9 Μιχάη. Το συζητούσαμε και στο διάλειμμα. Πολύ καλή δική σου γνώμη θα μεταφέρω εδώ στον κόσμο που δεν είχε την ευκαιρία να ακούσει τι λέγαμε. Γιατί η Δημήτρη κιόλας πολύ καλή να εξηγήσει στον κόσμο. Έχει τόσο καλή γνώμη. Όριμος. Όριμος, ψηλός, καλή τεχνική. Έχει παραστάσεις, δουλευταράς. Δηλαδή για τα χρόνια του είναι... πολύ, πολύ καλός, αποτελεσματικός. Δεν θα κάνω πάλι σύγκριση με τον Μαυροπάνο και αυτά που λέγονται. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική περίπτωση από την ελληνική αγορά. 1,86 λοιπόν, επειδή θα με ρωτήσετε και για... Α, τον είχα ύψο, για πιο ψηλό. Για ύψος. Γεννηθεί το 98.
γεννήθηκε στην Ρόδο. Βεβαίως αγωνίζεται με την Εθνική Αλβανία, Εθνική Ελπίδων της Αλβανίας, διατηρώντας την υπηκότητα των γονιών του. Παιδί των Ακαδημιών στην ουσία του Πανετολικού. Φέτος έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά τη χρονιά, δεδομένου ότι έχει ήδη 13 συμμετοχές όλες ως βασικός, με γεμάτα 90 λεπτά στο ενεργητικό του. Έχει συμμετοχές και στο κύπελο και στην Εθνική Ελπίδων της Αλβανίας. Γενικώς το όνομά του συζητιέται και ακούγεται, και βεβαίως είναι από αυτά τα project των νεαρών ποδοσφαιριστών που υπάρχουν στην Super League και αγωνίζονται στη Super League, που παρουσιάζουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Φοβερότητα ότι μιλάμε για αυτόν και διαβάζω στο ίδιο λεπτό μέσα τρία μηνύματα με το ίδιο περιεχόμενο. Τι? Δύο κάτω από το θέμα μας και ένα στο κινητό μου. Όλα τα μηνύματα γράφουν και αναρωτιούνται, δεν έχει τέτοιους παίχτες η Ακαδημία του ΠΑΟΚ. Ακριβώς αυτό. Αυτό ήταν όλη η ουσία των μηνυμάτων που και εγώ, ναι, διάβαζα το πρωί και πέρασα για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι πολύ ξεκάθαρο. Ο συγκεκριμένος είναι δοκιμασμένος στο πρωτάθλημα της Super League. Υπάρχει και ένας κίνδυνος βέβαια, ότι να προτιμάει κάποιος να πάει αντί στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ, στην Ακαδημία του Πανετολικού και της Ξάνθης, γιατί εκεί έχει περισσότερες πιθανότητες να μπει στην πρώτη ομάδα και να είναι δοκιμασμένος. Γιατί αν εσύ σήμερα σκέφτεσαι αν θα βάλεις το λίρατζι στον αγώνα με τα Τρίκαλα που τον κέρδισες 5-1 στο πρώτο παιχνίδι, κάτι κάνεις λάθος. Ας μην το δούμε γενικά. Ας το δούμε ειδικά, πολύ συγκεκριμένα, ναι, με ονόματα. Και ειδικά και γενικά. Τι να πω τώρα, άνθρωποι που ξέρουν, δεν μπορούμε να τους επικαλούμε στη συνέχεια, να τα πούνε και οι ίδιοι. Είναι θέμα μεγάλο αυτό. Δεν έχει καταφέρει ο ΠΑΟΚ τελευταία χρόνια. Δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν το κατάφερε. Δεν έχει ανέβει κανείς. Δεν έχει ανέβει κανείς. Γίνεται και αυτή η σύγκριση, έτσι, και υπάρχουν, ναι, αυτά τα ερωτήματα. Πάντως ο Μιχάη έχει συγκεντρώσει έτσι τα βλέμματα πάνω, ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον για την περίπτωσή του, και ο ΠΑΟΚ τον έχει τσεκάρει έτσι από την λίστα των νεαρών ποδοσφαιριστών που είχε στα χέρια του, και δεν αποκλείεται βεβαίως στο επόμενο διάστημα να κάνει και κάποια κίνηση για την απόκτηση. Ο ΠΑΟΚ τσεκάρει τον Πανετολικό πολλές φορές για διάφορους λόγους και για τον αριστερό μπακ, μια και υπήρχε το θέμα. Και τα μάτια είναι καρφωμένα σε αυτόν τον παίχτη τελικά. Ναι. Λοιπόν, Ελένη, ξεφύγαμε. Να σας ευχαριστήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γρήγορα. Ώρα, χορηγή. Χάσαμε την επαφή μας. Παρά 20 πήγε. Δικά σας μηνύματα σε πολύ λίγο για να πούμε τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Τελευταίο δεκάλεπτο για την εκπομπή, για το ΠΑΟΚ. Αναφερθήκαμε με λεπτομέρειες στα δύο παιχνίδια που έχει σήμερα ο ΠΑΟΚ, και στο ποδόσφαιρο αρχικά, αλλά και στο μπάσκετ. Εμείς διακρίσεις δεν κάνουμε, αλλά το μπάσκετ είναι πολύ πιο σημαντικό το παιχνίδι. 7:30 με την Ορλαντίνα, Champions League, ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είπαμε, διακρίσεις δεν κάνουμε. Καλό είναι να πάτε σε όλα τα γήπεδα, αλλά στο μπάσκετ να πάτε οπωσδήποτε. Ναι, αυτό είναι το μήνυμα από την εκπομπή. Προλαβαίνετε να αφιερώσετε ένα γεμάτο τετράωρο, πεντάωρο στον ΠΑΟΚ και στο ποδόσφαιρο, όπου έχει και κρύο βέβαια τώρα που πηγαίνει, αλλά και στο μπάσκετ, που οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες στο μπάσκετ, στο κλειστό γήπεδο του ΠΑΟΚ, για να δείτε αυτή την ομάδα που κάτι παρουσιάζει, κάτι δείχνει, έχει μια αξία, κάνει τη δική της προσπάθεια, έκανε και τις αλλαγές που έχουν βοηθήσει, κυρίως ο Γκος, γιατί ο δεύτερος Αμερικανός 1,5 παιχνίδι έχει παίξει. Και προχωράμε να θυμηθούμε από χθες πως ο Μαρινάκης προσπάθησε να εμπλέξει και τον ΠΑΟΚ στα δικά του θέματα και πως του απάντησε η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Με τον Μαρινάκη να εκμεταλλεύεται το timing από την μεταγραφή του Μυραλάς, που έχει δημιουργήσει ένα καλό κλίμα στον κόσμο του Ολυμπιακού, και να επιτίθεται για τις διώξεις εναντίον του, για την αδικία εις βάρος του Ολυμπιακού, για το κακό πρωτάθλημα το οποίο αυτό βλέπουμε. Αυτό, φίλε, πραγματικά, δηλαδή. Ναι, ναι. Πώς μπορεί και το λέει αυτό το πράγμα. Συμφωνεί και ο Σπανός σε αυτό, ότι έχουμε κακό πρωτάθλημα, το ατρομή του. Που είναι
η καλύτερη ομάδα, ας πούμε. Και είναι δίκαια τόσο ψηλά στη βαθμολογία. Ξεκίνησε ο Μαρινάκης, είδατε, εμείς κάνουμε υπερβάσεις, αυτά, προπονητές, παίχτες, ο Μυραλάς. Και για πτέσματα, λέει, και για λάθη που γίνονται στα γήπεδα, άνθρωποι της δικαιοσύνης που μας έφτιαξαν δικογραφίες, κριτική διαιτησίας, δημοσιεύματα, ψευδομάρτυρες, ανώνυμες επιστολές, κατηγορούμαστε και ταλαιπωρούμαστε για γελοιότητες. Αναφέρει και μετά εμπλέκει έμεσα τον ΠΑΟΚ και τον Σαββίδη. Εγώ δεν έχω αναλάβει ποτέ δημόσια έργα, ούτε βρέθηκα ιδιοκτήτης εργοστασίου τσιγάρων, ούτε πήρα την ΣΕΚΑΠ και μου χάρισαν τα πρόστιμα. Πού του χάρισαν τα πρόστιμα? Πού ακριβώς του χάρισαν τα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν? Δεν έχει χάρισει κανένα πρόστιμο πρώτον. Επιβλήθηκαν. Δημόσια έργα δεν έχει πάρει, ήταν παραγγελία της κυβέρνησης για να μην πάει σε χέρια Τούρκου. Μην λέμε τα ίδια τώρα. Όλη η επιχειρηματολογία του Μαρινάκη είναι, αν μη τι άλλο, χρειαζόμαστε 10 δευτερόλεπτα για να το τελειώσουμε. Και ο ΠΑΟΚ το απάντησε και σε αυτό. Και ανέφερε ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα αντιλαμβανόμαστε γιατί έχει ανάγκη ο Μαρινάκης να του φιλοτεχνήσουν το προσωπικό του προφίλ όλος ο έμιστος επικοινωνιακός στρατός, όχι όμως και το λόγο που επιθυμεί να συγκριθεί με τον κύριο Σαββίδη, ίσως να μπορούσε να το κάνει αν τον ενδιέφερε και εκείνο να επενδύσει στην ελληνική οικονομία. Σαν να σου λέει ο ΠΑΟΚ ότι όλα αυτά τα οποία εσύ κατηγορείς ο Σαββίδη είναι επενδύσεις του στην Ελλάδα, φέρνει λεφτά στην Ελλάδα. Εσύ, σαν να του λέει, είναι όμως παρακάτω αφού γράφεις για έμιστο επικοινωνιακό στρατό, άρα υπάρχει μια επένδυση. Ναι, σε έμιστο επικοινωνιακό στρατό. Ναι, δεν είναι επένδυση. Ναι, είναι η μόνη επένδυση δηλαδή αυτή που κάνει. Υπό διαφορετικές συνθήκες θα τον καλούσαμε να δώσει εξηγήσεις για τις εμπριστικές του δηλώσεις στην ελληνική δικαιοσύνη. Ποιο είναι η μηνύσιμο από όλα όσα είπε? Όλα. Αντιλαμβανόμαστε όμως ότι και τα δικαστήρια έχουν φόρτο εργασίας για να τα απασχολεί μόνο πολιακά ως κατηγορούμενος ο κύριος Μαρινάκης. Αυτή ήταν η απάντηση από την ΠΑΟΚ που καλά κάνει και τονίζει το ηθικό πλεονέκτημα που έχει σαφώς ο Σαββίδης απέναντι στον Μαρινάκη, που εδώ και χρόνια έχει αυτές τις εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη και τελικά όλη αυτή η καθυστέρηση και για το βούλευμα και για τα άλλα δεξιά-αριστερά, τα έξω ποδοσφαιρικά, έχει κάνει κακό, δεν το έχει κάνει καλό. Δηλαδή προσπάθησε με διάφορους τρόπους, με αιτήματα για εξαίρεση κάποιων εισαγγελέων κτλ. Κτλ. Το καθυστέρησε, αλλά σε βάρος του βγήκε όλη αυτή η καθυστέρηση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει, δεν έχει ξεμπερδέψει. Όχι τίποτα άλλο, αλλά εφόσον είναι αθώος θα το είχε αποδείξει. Δηλαδή θα είχε τελειώσει το θέμα. Θα είχε ξεκαθαρίσει. Τώρα παραμένει ακόμα διοκόμενος. Σχολιάζει φίλος, είναι φοβερό σε μια εποχή που το μεγαλύτερο πρόβλημα στη χώρα είναι η ανεργία να υπάρχει άνθρωπος που καμαρώνει ότι δεν έχει καμία δραστηριότητα στη χώρα. Ναι. Εντάξει, όλοι κρίνονται. Και εμείς με ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε επιτέλους τις εξελίξεις στα δικαστικά αυτά θέματα, τα οποία πράγματι έχουν κουράσει, τόσα χρόνια κρεμούν, τόσα χρόνια καμία ουσιαστικά εξέλιξη. Δηλαδή, ακόμα ασχολούμαστε με το Κοριόπολης του 11 και φτάσαμε στο 18. Που και κάπου πρέπει να υπάρχει εξέλιξη και δίκη για όσους τέλος πάντων είναι και για τα στημένα, την εγκληματική οργάνωση που έγινε συμμορή και ξαναέγινε οργάνωση. Να τελειώνουμε και με αυτό, γιατί και αυτό θα βοηθήσει ώστε ο κόσμος να θεωρεί ακόμα πιο αξιόπιστο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι μόνο, τι να έχουμε. Απόγευμα ΠΑΟΚ με ενημέρωση για ό,τι γίνεται στην Τούμπα, με ενημέρωση για ό,τι θα γίνει στο κλειστό του ΠΑΟΚ.
Και ένα τελευταίο μήνυμα από ένα ακόμα φίλο ο οποίος έχει δίκιο. Ας κλείσουμε για ένα λεπτό τα μάτια και ας φανταστούμε τι θα γίνονταν αν ο Σαββίδης είχε με τα δικαστήρια τη σχέση που έχει ο άλλος. Κοίταξε, υπήρχαν κανάλια. Δεν βγαίναμε εμείς βασικά. Κανάλια τα οποία να κάνει τίποτα, ναι. Θα είχαν ζώνες ενημέρωσης για τις δικαστικές περιπέτειες του Σαββίδη. Δηλαδή εκπομπές επί εκπομπών. Δύο ώρες για το ένα θέμα. Δύο ώρες μετά για το άλλο θέμα. Κάθε μέρα εκπομπές για τα δικαστήρια. Τώρα βλέπεις ότι πήγε να απολογηθεί για το Νουρουάν. Να ζητήσει προθεσμία, οκ. Okay, και το διάβασες σε 2,5 μέσα ενημέρωση. Δηλαδή ακόμα και αυτή η διαδικασία έπρεπε να μείνει κρυφή για να μην χαλάσει το προφίλ. Τέλος πάντων, αυτά από εμάς, κλείνουμε σιγά σιγά και την δεύτερη ώρα για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Για Αζεβέδο δεν είδαμε κάποια εξέλιξη μέχρι στιγμής, την περιμένουμε στις επόμενες ώρες. Ο 578 συμπληρώνει, είναι δύσκολο το κραταβάλει το κράτος με το παρακράτος. Ωραία, και τι θα γίνει, θα έρχονται εκλογές. Ωραία, και τι θα γίνει εκεί πέρα. Έτσι όπως έχει μπλέξει το πράγμα. Αυτά από εμάς. Συνέχεια σε πολύ λίγο με φουλ επίθεση Κώστα Βασιλόπουλο, Γρηγόρη Ατρίδη από τώρα μέχρι και τις 3. Είπαμε ημέρα ΠΑΟΚ με παιχνίδια σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Όλα αυτά εδώ στον Λίμπερο τις επόμενες ώρες.